Εντείνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης με αφορμή χειρισμούς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Η ενέργειά του να αποστείλει επιλεκτικά τα έγγραφα του Κραμμοντάνα, αλλά και η οικονομική πολιτική που ακολουθεί, βρέθηκαν στο στόχαστρο του ΑΚΕΛ. Το μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος, Άριστος Δαμιανού, αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που δεν τήρησε. Όταν με τη μεγαλύτερη ευκολία διανέμεις απόρριτα και ευαίσθητα για τον τόπο σου έγγραφα του Κυπριακού σε φίλους και γνωστούς, αλλά αρνείσαι να τα μοιραστείς με το Εθνικό Συμβούλιο, τότε δεν αντιμετωπίζεις μόνο πρόβλημα πολιτικής αξιοπιστίας, αλλά δυστυχώς και έλλειψη σωστής πολιτικής κρίσης. Και αυτό για έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι πολιτικά επικίνδυνο. Ο πρόεδρος έχει εκλεγεί για 5 χρόνια. Άρα θα εξαντλήσει τη θητεία του και θα σταματήσουμε να λειτουργούμε λόγω των προεδρικών εκλογών. Εν ώψη προεδρικών εκλογών θα πρέπει μέσα από τον δημόσιο διάλογο που θα αναπτύξουμε να το κάνουμε με απόλυτο σεβασμό στην κυπριακή κοινωνία που γνωρίζει πολύ καλύτερα από όλους μας ποια ήταν η κατάσταση το Μάρτιο του 2013 και ποια είναι τα σημερινά δεδομένα. Νικόλας Παπαδόπουλος και Μαρίνος Σιζόπουλος επικέντρωσαν την κριτική τους στο γεγονός πως ήδη δεν έλαβαν τα έγγραφα που αφορούσαν την διάσκεψη στο Κραμμοντάνα. Όχι μόνο δεν έχουμε λάβει φάκελο, αλλά εγώ προσωπικά έχω αποστείλει επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας εδώ και πάρα πολύ καιρό, ζητώντας του αυτά τα έγγραφα. Όχι μόνο δεν μου τα έχει στείλει, αλλά ούτε καν απάντησε στην επιστολή μας. Το θέμα αυτό έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και κάθε επόμενη ανακοίνωση του δυστυχώς είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Θα ήταν ίσως το καλύτερο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να ζητήσει συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Ξέρετε, κάποιοι ελλείψη θεμάτων να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση θεωρούν ότι το συγκεκριμένο θέμα προσφέρεται για αξιοποίηση και για να ασκηθεί κριτική στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το θέμα έχει εξαντληθεί. Ενώ ο Γιώργος Λιλίκας επικρίνει τον πρόεδρο Αναστασιάδη και για τις ανεκπλήρωτες κατά την έκφρασή του δεσμεύσεις, φέροντας ως παράδειγμα τις προεδρικές εξαγγελίες στο Τρόδος. Ο κύριος Αναστασιάδης για ακόμα μία φορά δείχνει ασέβεια προς τους νόμους και τους κρατικούς θεσμούς, αντί ως αρχηγός του κράτους να είναι θεματοφύλακας των θεσμών και των αρχών της χρηστής διοίκησης, έχει επιλέξει όλα να τα υποσκάψει και να τα θυσιάζει στο βωμό των εκλογικών σκοπιμοτήτων.